Καλημέρας. Έγινε μαζί το σχετικό έγγραφο για την επέκταση σας. Πολύ ωραία, να πάτε στο καλό κυρία να προσέγγει. Γεια σας. Τέλος της βεβαιώσης μετακίνησης των εργαζόμενων που τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολή σύμβασης. Από τη Δευτέρα οι μισθωτοί θα κληθούν να επανεκδώσουν νέα φόρμα βεβαίωσης. Το υπάρχον έτυπο δεν ισχύει ακόμα και αν δεν έχει λήξει. Στη νέα βεβαίωση θα συμπληρώνεται από το σύστημα το πραγματικό ωράριο εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείονται αλλαγές και στη χειρόγραφη βεβαίωση μετακίνησης εργαζόμενου τύπου Α από το forma.gov.gr. Αναμένονται εντατικοί έλεγχοι, διασταυρώσεις και πρόστιμα. Πολλοί δήλωναν δίθεν εργασία σε αναστολή ή τηλεργασία, ενώ κάποιοι είχαν πλαστές φραγίδες εταιριών. Την Κυριακή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν στο εργάνη τους εργαζόμενους που θέτουν σε τηλεργασία και αναστολή. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο φυσικό χώρο δουλειάς τους θα επιδεικνύουν τη βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενων από το forma.gov.gr, αλλά και τη βεβαίωση μετακίνησης από το πληροφοριακό σύστημα εργάνη. Οι βεβαιώσεις πρέπει να ανανεώνονται κάθε 14 ημέρες. Οι αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τη βεβαίωση από το forma.gov.gr θα πρέπει να φέρουν δύο ακόμη έγγραφα: τα φορολογικά στοιχεία φυσικού προσώπου και τις επαγγελματικές δραστηριότητες από το Taxisnet. Με τη βεβαίωση από το forma.gov.gr θα μετακινούνται και οι εργάτες για γεωργικές εργασίες και όποιοι άλλοι δουλεύουν με εργόσιμο.